Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας θυμίζει πως αξίζει να προσέχουμε κάθε πτυχή της ζωής μας για να τη χαιρόμαστε. Σίγουρα ο έρωτας είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα που βιώνουμε. Μπορεί όμως να έχει και την άσχημη πλευρά του και με δυσάρεστες συνέπειες, εάν για παράδειγμα ένα άτομο προσβληθεί από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καμία μέθοδος προφύλαξης και ένας από τους δύο παρουσίαζε κάποιο από τα νοσήματα αυτά. Έως πριν από λίγα χρόνια το πιο γνωστό ήταν το AIDS, όμως στη σύγχρονη εποχή περισσότερα νοσήματα, γνωστά και ως αφροδίσια, αναδεικνύονται σε μάστιγα της εποχής και μάλιστα μεταξύ των νέων και των εφήβων. Και αυτό γιατί όλο και πιο νωρίς τα έφηβα κορίτσια και αγόρια ξεκινούν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, συχνά υιοθετώντας απρόσεκτες συμπεριφορές που έχουν υψηλό τίμημα για την υγεία και τη γονιμότητά τους. Το Action Life συζήτησε για το θέμα με την γυναικολόγο Κατερίνα Δελιπελιώτου, η οποία είναι εξειδικευμένη στην παιδική και εφηβική γυναικολογία και τα στοιχεία που μας δίνει είναι απαραίτητα να τα γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν υιογενείς λοιμώξεις που μπορεί να μεταδοθούν στο γεννητικό σύστημα των ανδρών και των γυναικών, με κυρίαρχη την HPV λοίμωξη, την οποία όλοι γνωρίζουμε και έχουμε έρθει σε επαφή. Αφορούν μεγάλη γκάμα μικροβιακών παραγόντων, μέσα στα οποία ανήκουν μικρόβια όπως είναι τα χλαμίδια, το μυκόπλασμα, το ουρεόπλασμα. Και ανήκουν επίσης και υιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες χρησιμοποιούν τη γενετική μας οδό σαν δίωδο, ανοιχνεύονται όμως τελικά στο αίμα, όπως είναι για παράδειγμα η σύφυλη, όπως είναι το AIDS, όπως είναι η πατήτιδα Β και η πατήτιδα Σ. Από όλα όσα μας αναφέρατε, ποιο είναι το πιο συχνό στις μέρες μας, στη σύγχρονη εποχή, και ποιο είναι και το πιο επικίνδυνο? Το πιο συχνό είναι σίγουρα η HPV λοίμωξη. Η HPV λοίμωξη προκαλείται από έναν πολύ μικροσκοπικό ιό. Στις μέρες μας αποτελεί την πιο συχνή ογενή λίμωξη του γενετικού συστήματος. Μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή των οξυτενών κονδυλωμάτων που ο κόσμος τα ξέρει περισσότερο σαν μυρμηγκές, έτσι, και αφορά τις δερματικές αλλοιώσεις στα έξω γενετικά όργανα. Κυρίως όμως σε άνδρες και γυναίκες. Σε άνδρες και γυναίκες, ακριβώς. Αυτή η HPV λίμωξη γίνεται αντιληπτή σε άνδρες και γυναίκες και αφορά την περιοχή των έξω γενετικών οργάνων. Και υπάρχει και η HPV λίμωξη που προκαλείται από άλλους ορότυπους HPV, πάλι όμως στις ίδιες οικογένειες, που αφορά τον τράχυλο της μήτρας, που βρίσκεται στο βάφος του κόλπου και ουσιαστικά αυτή είναι και η αιτία για το μεγαλύτερο ποσοστό των καρκίνων του τραχύλου της μήτρας στις γυναίκες. Και αυτός ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας που προκαλείται από την HPV λίμωξη μπορεί να προληφθεί. Έχουμε την πρωτογενή πρόληψη που γίνεται με το εμβόλιο, το εμβόλιο που γίνεται στην εφηβική ηλικία σε αγόρια και κορίτσια πλέον. Από ποιες ηλικίες έως ποιες ηλικίες? Στην Ελλάδα γίνεται από την ηλικία των 9 ετών μέχρι την ηλικία των 18. Είναι το τελευταίο εμβόλιο που κάνει ο παιδίατρος σε αγόρια και κορίτσια. Εάν δεν έχει γίνει από τον παιδίατρο, πραγματοποιείται από τον γυναικολόγο. Μέχρι την ηλικία των 18 ετών όλα τα παιδιά δικαιούνται να πάρουν δωρεάν το εμβόλιο και να το κάνουν. Και με το εμβόλιο αυτό είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσουμε κάποιον από τους υψηλού κινδύνου τύπους και ότι δεν θα πάθουμε καρκίνο, με πιθανότητα σχεδόν 95-99%. Το εμβόλιο αυτό ξεκίνησε αρχικά με τα κορίτσια, γιατί, με τη λογική αυτή ότι μόνο οι γυναίκες έχουν τράχυλο. 25 χρόνια μετά, από τότε που εφαρμόστηκε το εμβόλιο και έχουμε τη γνώση της HPV λίμωξης, βρέθηκε τελικά ότι υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι οι οποίοι σχετίζονται με τον ιό του HPV, ναι, όπως είναι ο καρκίνος του στόματος, ο καρκίνος του λάριγγα, με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια του στοματικού σεξ. Υπάρχει ο καρκίνος του ορθού, του προκτού, ο οποίος επίσης σχετίζεται πάρα πολύ συχνά με τον ιό του HPV και αυτό αφορά ζευγάρια, είτε ομόφυλα είτε ετερόφυλα, τα οποία κάνουν προκτικό σεξ χωρίς τη χρήση προφυλακτικού. Οπότε ο ιός του HPV μπορεί να διεισδύσει στο σώμα μας από διαφορετικές μεριές και να μας προκαλέσει καρκίνο σε όλα αυτά τα σημεία που είπαμε. Το εμβόλιο λοιπόν γι' αυτό το λόγο εφαρμόζεται πλέον και στα αγόρια, γιατί προφυλάσσει από τον καρκίνο όλων αυτών των περιοχών. Η διάγνωση μιας λίμωξης είτε από τον ιό των κονδυλωμάτων είτε από ένα σεξουαλικό μεταδεδομένο μικρόβιο όπως είναι τα χλαμίδια, που επίσης είναι πάρα πολύ συχνό στις μέρες μας, αποτελεί ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό βάρος για τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι κυρίως αυτή η οποία διαγνώσκεται πιο συχνά. Στους άντρες δυστυχώς η HPV λίμωξη, αν εξαιρέσει τα εξωτερικά κονδυλώματα, τα γενετικά κονδυλώματα που διαγνώσκονται εύκολα, η φορεία της HPV λίμωξης δεν ανοιχνεύεται. Αν τώρα μιλήσουμε για τα χλαμίδια και για τα μικρόβια, δηλαδή για το μικροβιακό παράγοντα των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, όπου τα χλαμίδια είναι το κυρίαρχο και το πιο ανησυχητικό,
Τα μικρόβια αυτά είναι πολύ ενισχυτικά γιατί διεισδύουν στο γεννητικό μας σύστημα, ανδρών και γυναικών. Ανεβαίνουν, εγκαφίστανται στο ενδομήτριο, παθαίνουμε μολύνσεις ενδομητρίτιδες λέγονται, πηγαίνουν στις σάλπιγγες μας. Οι σάλπιγγες, να θυμίσουμε εδώ, ότι είναι δύο μικρά μέσα εισαγωγικά σωληνάκια, τα οποία η δουλειά τους είναι να κουβαλάνε τα οάρια από τις οθήκες και να γίνεται η γονιμοποίηση μέσα σε αυτά. Αν λοιπόν μια σάλπιγγα έχει μια φλεγμονή, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή την εργασία που πρέπει να κάνει. Επομένως, μια πυλική φλεγμονή δεν είναι μόνο μια φλεγμονή που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με μια αντιβίωση. Έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες και στην εγκυμοσύνη, σε μια πιθανή εγκυμοσύνη, και στην γενική κατάσταση της γυναίκας. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει πυλική φλεγμονή, έχει περάσει, είναι μια γυναίκα που μπορεί να πονάει στη σεξουαλική της επαφή, να μην ευχαριστιέται τόσο πολύ την επαφή της, μπορεί να χρειάζεται πιο πολλές φορές να πάρει αντιβιωτικά στη ζωή της, μπορεί να κάνει αντοχή στα αντιβιωτικά. Πρόσφατα ο Δήμας ενημέρωσε ότι έχει ανιχνευτεί γονόκοκος πολύ ανθεκτικός στις συνηθισμένες αντιβιώσεις. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα κέντρα αναφοράς, στο νοσοκομείο Αντρέας Ιδικρός και στα ιδιωτικά μας ιατρία, βλέπουμε πολλά περιστατικά με γονόρια και ήδη τα αντιβιωτικά που ήδη διαθέτουμε παρουσιάζουν ανθεκτικότητα. Δηλαδή δεν καταπολεμείται με τα γνωστά αντιβιωτικά που γνωρίζουμε. Οτιδήποτε ενέχει την ανταλλαγή υγρών μεταξύ των ανθρώπων έχει κίνδυνο μετάβωσης μικροβίων και ιών χωρίς ο άλλος απαραίτητα να το γνωρίζει. Και αυτό είναι και το πιο κακό και ύπουλο. Δεν φταίνε οι άντρες γι' αυτό, δεν φταίνε οι γυναίκες. Φταίνε το γεγονός ότι τα μικρόβια αυτά κρύβονται για πολλά χρόνια στο γενετικό μας σύστημα. Είναι ύπουλα, δεν έχουν δώσει σημάδια και μεταδίδονται από τον ένα στον άλλον με μεγαλύτερη συχνότητα από την αλλαγή των συντρόφων. Ένα κορίτσι δηλαδή μπορεί να κολλήσει χλαμίδια, ας πούμε, να έχει περάσει στον δεύτερο ή στον τρίτο σύντροφό της τα επόμενα 1-2 χρόνια ή μήνες, να το έχει μεταδώσει και να μην έχει προλάβει καν να διαγνωστεί σε εκείνη. Έχουμε τη σεξουαλική ελευθερία αυτή τη στιγμή, εν έτη 2024, η κάθε γυναίκα, το κάθε κορίτσι να κάνει ό,τι θέλει στη σεξουαλική της ζωή και κάθε αγόρι, αλλά πρέπει να γίνεται με προφύλαξη. Δηλαδή, ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων που θεωρούμε ότι ενέχεται στην πιθανότητα να κολλήσει ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο μικρόβιο, εκτός από το κάπνισμα, τη γενική κατάσταση υγείας, την άφληση, την διατροφή, όλα αυτά παίζουν ρόλο στο γενικότερο νοσοποιητικό σύστημα, αλλά κυρίως παίζει ρόλο η προφύλαξη στην επαφή. Πρέπει η προφύλαξη να θεωρείται δεδομένη. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε επαφές με όσο κόσμο θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς προφυλακτικό, χωρίς συνέπειες για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Όλα τα αγόρια και τα κορίτσια ξέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, αλλά δεν το χρησιμοποιούν. Η γνώση υπάρχει παντού, υπάρχει στο ίντερνετ, υπάρχει στα social, αλλά νομίζουν ότι αφορούν κάποιον άλλον. Ότι αυτά τα μικρόβια θα πάνε σε κάποιον κόσμο που θα έχει ένα άλλο pattern της σεξουαλικής επαφής ενδεχομένως. Πιστεύουν ότι δεν αφορούν την ένεργη ηλικία και αυτό ακριβώς είναι και το ύπουλο πράγμα. Και αυτό ακριβώς είναι και το δύσκολο σε εμάς, όταν έχουμε παιδιά και κορίτσια και νέες γυναίκες 20-25 χρονών που διαγνωστούνται με ένα μικρόβιο το οποίο είναι ένα κακό μικρόβιο και η απάντησή τους είναι «Μα εγώ έχω κάνει μόνο». Είχα τρεις σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή μου. Γιατί αυτή τη στιγμή να έχω χλαμίδια? Γιατί να πρέπει να χρησιμοποιώ πρέον προφυλακτικό εφόσον έχω μια σχέση μόνιμη εδώ και 2 χρόνια? Η απάντησή μας είναι ναι, ότι από τη στιγμή που έχουμε κάνει επαφή χωρίς προφυλακτικό στη ζωή μας, κάποιες φορές ο κίνδυνος είναι ίδιος. Οι έφηβοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν από κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, γιατί έχουν πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, σύντομες σχέσεις, διάθεση για πειραματισμό και είναι πιο ευάλωτοι στις λοιμώξεις. Υπολογίζεται μάλιστα πως 1 στους 4 σεξουαλικά ενεργούς εφήβους παγκοσμίως έχει μολυνθεί από κάποιο αφροδίσιο νόσημα, ενώ περίπου 60% των νέων περιστατικών λοιμώξεων και 50% των ασθενών με HIV σε όλο τον κόσμο ανήκουν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην ουσιαστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων, λοιπόν. Η συμβουλευτική και η εκπαίδευσή τους αποτελούν τα μοναδικά μας όπλα απέναντι στη μάστιγα των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ο έρωτας είναι υπέροχος, αλλά θέλει σεβασμό για να τον χαιρόμαστε. Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.